Τσίπρας τοποθετείται σε ένα ζήτημα ή σε κάτι που του είχε τεθεί ως ερώτημα νωρίτερα από κάποιον από τους πολιτικούς αρχηγούς, από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, δίνει την απάντησή του και ταυτόχρονα μπορεί να θέσει ένα ερώτημα σε όποιον πολιτικό αρχηγό επιλέξει αυτό, το ίδιο και ο κύριος Μημαράκης, το ίδιο και όλοι οι άλλοι αρχηγοί των κομμάτων. 1,5 λεπτό αυτό το κομμάτι διαρκεί. Κλείνουμε με την τοποθέτηση ερώτηση των πολιτικών αρχηγών. Έχω σημειώσει εγώ τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί προς όποιους έχουν τεθεί. Δίνω το λόγο ξανά, ασχέτως του αριθμού των ερωτήσεων, ασχέτως δηλαδή αν δύο ή τρεις θα θέσουν ένα ερώτημα στον κύριο Τσίπρα ή στον κύριο Μημαράκη, ο χρόνος που θα έχουν να απαντήσουν είναι 1 λεπτό, ασχέτως, επαναλαμβάνω, των ερωτημάτων που έχουν τεθεί. Και περνάμε στο δεύτερο κύκλο της τελευταίας ενότητας, όπου είναι 1,5 λεπτό μια τοποθέτηση από τους πολιτικούς αρχηγούς, αρχίζοντας από το μικρότερο σε δύναμη κόμμα και κλείνουμε στο μεγαλύτερο σε δύναμη κόμμα, όπως αυτή καταγράφηκε στις τελευταίες εκλογές, που είναι ένα μίνι διάγγελμα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, από τους πολιτικούς αρχηγούς, και με αυτό κλείνει η τηλεοπτική αναμέτρηση, η οποία, επαναλαμβάνω, θα ξεκινήσει στις 9 και πάνω κάτω θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι θα κινηθεί κάτι περισσότερο από 3 ώρες. Τώρα, επειδή έτσι όπως το περιγράφεις, πραγματικά είναι ένα πολύ ασφικτικό πλαίσιο και έχουν υπάρξει ενστάσεις για αυτή τη διαδικασία, έχει πράγματι κάποιες αγκυλώσεις. Το θέμα όμως, το ζητούμενο για απόψε, είναι η ουσία. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το debate γίνεται για τους πολίτες, για να λάβουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Τι προσδοκίες έχεις για απόψε, μικρές ή μεγάλες? Το είπα και νωρίτερα, θα κριθεί στο χειροκρότημα το όλο πράγμα, το όλο εγχείρημα. Θα φανεί από το αποτέλεσμα, θα κριθεί από τις ερωτήσεις που φαντάζομαι ότι θα τεθούν από τους συναδέλφους. Να αναφέρω και τα ονόματα αυτών, είναι η Όλγα Τρέμι από το Μέγκα, είναι ο Αντώνης Οσρόιτερ, τους αναφέρω με τη σειρά η οποία συμφωνήθηκε, είναι ο Αντώνης Οσρόιτερ από τον τηλεοπτικό σταθμό Α, η Μαρία Χούκλη από τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, είναι η Μάρα Ζαχαρέα από τον τηλεοπτικό σταθμό Σταρ, η Σία Οικοσιόνη από τον Sky, καθώς επίσης και ο Μάκης Γιωπαζολιάς από τον τηλεοπτικό σταθμό Έψιλον. Αυτή είναι η σειρά η οποία συμφωνήθηκε χθες στη συνάντηση που είχαμε, μια συνάντηση η οποία διήρκησε λίγο πολύ όσο θα διαρκέσει και το debate απόψε, 4 ώρες. Mm-hmm. Ήταν μια πρόβα, χαριτολογώντας, θα μπορούσαμε να πούμε. Τώρα θέλω να σου κάνω και μια διάρκεια. Και για να σου απαντήσω στο ερώτημα που έθεσες πριν, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό, και τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθηση δική μου από το δρόμο, με τους ανθρώπους που συνομιλώ, από όπου και αν περνάμε λίγο πολύ όλοι, παίρνουμε μια γεύση από το πώς ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτές τις εκλογές, δίνουν μια βαρύτητα. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 80 που γεμίζαν οι πλατείες με κόσμο στις προεκλογικές ομιλίες των κομμάτων. Ο κόσμος δίνει μια βαρύτητα σε αυτά που θα ακούσουν απόψε. Είναι έτσι κι αλλιώς πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Υπάρχει μια απώλεια εμπιστοσύνης από την πλευρά του κόσμου σε όλα αυτά τα οποία προεκλογικά είχαν ακούσει σχεδόν συνολικά από τα κόμματα, οπότε περιμένουν να κρίνουν από τις απαντήσεις που θα λάβουν απόψε από τους πολιτικούς αρχηγούς. Τώρα θέλω να σου κάνω και μια τελευταία προσωπική ερώτηση, πιο προσωπική. Τι σου μοιάζει πιο εύκολο, να καλύψεις έναν πόλεμο ή να συντονίσεις ένα τόσο ασφικτικό debate? Εντάξει, την περίμενα την ερώτηση πάντως, να σου ομολογήσω. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, είναι διαφορετικά πράγματα. Το καθένα έχει τη γοητεία του, το καθένα είναι ένας τίτλος τιμής όταν σου δίνεται η ευκαιρία να το διαχειριστείς, να βρεθείς εκεί όταν αυτό συμβαίνει. Δεν θα σου το απαντήσω, θα σου κλείσω με αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα με μια μοναδική γοητεία του καθένα. Πάνω, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όλα να πάνε καλά. Οι άνθρωποι της ΕΡΤ έχουν δώσει για ακόμα μία φορά τον καλύτερό τους εαυτό σε αυτή τη μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή. Ένας άθλος, πραγματικά, Αντριάννα, ο χρόνος μέσα στον οποίο όλα τα παιδιά ήταν εξαιρετικά κατάφεραν σύντομα να στήσουν αυτό εδώ το πράγμα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την εικόνα που βλέπουμε, αλλά και τεχνικά σε επίπεδο υποδομής, πίσω δηλαδή από αυτό εδώ το πλατό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία απόψε πάνω. Πάμε λοιπόν στους